Καταρχήν να ξεκινήσω να χαιρετήσω τη Φωτεινή Βελεσιώτου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας να τα πούμε λιγάκι. Πρόθεσή μας είναι να σε γνωρίσουμε λιγάκι καλύτερα. Μάλιστα. Γιατί σαν καλλιτέχνη σε έχουμε ακούσει, έχουμε αγαπήσει τα τραγούδια σου, αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν να σε γνωρίσουμε λιγάκι περισσότερο και σαν άνθρωπο. Ήθελα λοιπόν, ναι, το ξέρω. Έχω έτσι μια προσωπική εμπειρία, διότι είχα την τύχη να παρακολουθήσω την συναυλία στον πύργο Μπαζέου φέτος το καλοκαίρι. Ναι. Είναι η δεύτερη φορά νομίζω που έρχεσαι. Δεύτερη φορά. Ναι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πέρασες καλά και σου άρεσε. Βέβαια. Και χρησιμοποιώ νικό γιατί μου τον επέτρεψες, έτσι, γι' αυτό μιλάμε στον νικό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εμένα θα μου επιτρέψει ότι την μπάσα φωνή μου είναι μπάσα, τώρα είμαι και κρυωμένη οπότε. Είναι διπλούν μπάσα. Μα νομίζω ότι αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό που σε ξεχώρισε. Αυτό λέω, μπάσα είναι, αλλά τώρα την έκανα πιο μπάσα. Τώρα κρύωμα. Λίγο μπάσο πάνω, λίγο κάτω, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις λοιπόν να πω κάτι πριν ξεκινήσω, έτσι να σε ρωτήσω κάποια πράγματα. Mm-hmm. Μία προσωπική εντύπωση που αποκόμισα από αυτή την συναυλία για το χαρακτήρα σου. Mm-hmm. Ομολογώ ότι είδα έναν άνθρωπο που έχει κάποιες αντιθέσεις. Τώρα, αν κάνω λάθος, έτσι θα μου πεις, έχεις το όλο το ελεύθερο, έτσι εννοείται, μια προσωπική άποψη εκφράζω. Είδα λοιπόν ένα πολύ εξωστρεφή άνθρωπο, ο οποίος όμως ταυτόχρονα είχε και μια φυσική συστολή, να το πω κάπως έτσι. Επίσης, ναι, πολύ δυναμικό, ναι, και πολύ δυναμικό ταυτόχρονα, αλλά και με μια έντονη ευαισθησία και ενώ είσαι και πολύ ευγενής ως άνθρωπος, μου έδωσε και την εντύπωση ότι είσαι και ένας ασεμβίβαστος άνθρωπος, υπό την έννοια ότι αυτό που θέλεις θα το κάνεις και κόντρα σε κάποια ίσως κατεστημένα. Λοιπόν, ναι, προσπαθώ αυτό να το πετύχω και, και στα πιο πολλά έτσι, ας πούμε, σημεία της ζωής μου το έχω πετύχει. Άρα σωστή ήταν η εντύπωση. Σε καλό δρόμο είμαι. Εντάξει, ναι. Ωραία. Σε καλό δρόμο είσαι. Ωραία, πολύ. Έχει καμία σφαίρα μπροστά σου μαγική και. Όχι. Καταλαβαίνεις. Μπράβο. Ας πούμε ότι έχω ένα μικρό χάρισμα κι εγώ, έτσι ένα τάλαντο όπως έχεις εσύ τη φωνή, να έχω κι εγώ ένα τάλαντο, ας πούμε, να καταλαβαίνω λιγάκι τους ανθρώπους. Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν να σε γνωρίσουμε λιγάκι. Mm-hmm. Λοιπόν, από έτσι μία έρευνα που έκανα, κατάλαβα ότι είχες μία ανασχόληση με τη μουσική λόγω του περιβάλλοντος στο οποίο μεγάλωσες, στο σπίτι. Ας πούμε, ο μπαμπάς άκουγε βυζαντινή, άκουγε κλασική μουσική, ήταν και ψάλτης, νομίζω έτσι, βοηθός ψάλτης. Ήταν βοηθός ψάλτης. Οπότε λοιπόν είχαμε κάποια πρώτα ακούσματα από εκεί. Βέβαια. Άρα... και σημαντικά ακούσματα θεωρώ, γιατί η βυζαντινή μουσική, όπως και η κλασική, είναι βάση. Ξεκινάς από εκεί. Εγώ δεν είμαι της Εκκλησίας. Δηλαδή, εντάξει, κάπου μέσα μου βαθιά πιστεύω, αλλά από εκεί και πέρα δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πάω στις Εκκλησίες. Ο θρησκόληπτος, ας πούμε. Ο θρησκόληπτος, όχι. Στην αγάπη πιστεύεις πάντως, γιατί αν κρίνω από το πόσο σε αγαπάνε και οι μαθητές σου, ας πούμε, γιατί έτυχε και είδα, ας πούμε, κάτω από τις Μέλισσες, οι οποίες είναι χιλιοακουσμένο και χιλιοτραγουδισμένο τραγούδι, κάποια μαθήτριά σου που έγραφε αγαπημένη μας δασκάλα Φωτεινή, που μας τραγουδούσες στις εκδρομές με την κιθάρα, ας πούμε. Αυτό δείχνει μια βαθιά αγάπη. Όχι μόνο στις εκδρομές, εδώ και την ώρα του μαθήματος. Αν έβλεπε τα παιδιά κουρασμένα, άνοιγε την κιθάρα από τη θήκη, που όχι ότι ξέρω κιθάρα, 10 τραγούδια αυτά. Δεν ξέρω, και όλα τα παίζω, πολλά μινόρια ή πολλά ματζόρια, εντάξει. Όσα, ό,τι μπορώ, ό,τι μπορούσα. Τώρα δεν μπορώ πια ούτε αυτό να κάνω, λίγα πράγματα. Ναι. Αλλά ήταν η μουσική μέσα στο, συνυφασμένη με το μάθημα. Γιατί ακόμα και την ορθογραφία την έκανα τραγουδάκι και τους την παγόρευα έτσι. Πολύ, πολύ ευτυχή παιδιά ήταν αυτά που πέρασαν από τα χέρια σου, νομίζω. Κι εγώ όμως. Ναι, είχα τη μεγαλύτερη τύχη να κάνω αυτό το πράγμα. Να παίρνω από αυτά τα παιδιά. Και δούλεψα πολλά χρόνια, 24 χρόνια. Ναι, τώρα πλέον βέβαια είσαι στη σύνταξη κάποια χρόνια. Ναι, οπότε έχει αφοσιωθεί πιο, παρόλο που σε νέα. Ναι. Έχει αφοσιωθεί περισσότερο. Δεν είμαι και νέα, δεν το λες. Πώς, τι θα πεις. Πάντως το άλλο δεν το λες. Κοίταξε. Δούλεψα όσο άντεχα, όσο μπορούσα. Ωραία. Επομένως, καταλήγουμε στο ότι επειδή έχεις μια έτσι νεανικότητα, δεν θέλω να πω παιδικότητα, μην παρεξηγηθώ κιόλας, αλλά όχι. Μια νεανικότητα, μια, φαίνεται ότι η ψυχή σου είναι πολύ νέα, γιατί και πολύ ζωντανή είσαι και πάνω στη σκηνή, αλλά και στην επαφή σου με τον κόσμο. Αλλά έχεις και μια φρεσκάδα στη σκέψη σου, που νομίζω ότι αυτό σε βοήθησαν τα παιδιά, ίσως να το συντηρήσεις στο πέρασμα του χρόνου. Τα παιδιά είναι αυτά που με έκαναν να βλέπω τα πράγματα έτσι και έχω κλέψει από την παιδικότητά τους. Και κάνω παρέα και με νέους ανθρώπους. Επίσης αυτό με κρατά ζωντανή.
γιατί με τους γέρους θα πούμε για γιατρούς, για φάρμακα, για συντάξεις. Για πίεση, για χοληστερίνη κλπ. Και όλα αυτά τα γνωστά, ναι. Επομένως, να υποθέσω ότι κάνεις παρέα και με τα παιδιά σου, έτσι. Έχεις δύο παιδιά, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Ου, τα παιδιά μου είμαστε πρώτοι φίλοι. Σε θέλουν στην παρέα τους. Πάρα πολύ. Ου, με παρακαλούν δηλαδή. Ναι. Να πω, ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό. Και οι φίλοι αυτών. Και οι φίλοι αυτό. Και οι φίλοι αυτό. Και ναι. Εσύ θα το ξέρεις καλύτερα από μένα ότι τα παιδιά ενώ έχουν πολύ ανοιχτή ψυχή δεν είναι και εύκολα καθόλου στο εύκολα, να σε αποδεχτούν στο δικό τους σύμπαν έτσι. Γιατί είναι διαφορετικό από το δικό μας. Εντελώς διαφορετικό. Τώρα έχουμε 30 χρόνια διαφορά έχουμε το γιο μου και 33 με την κόρη μου. Δηλαδή και παρόλα αυτά εγώ νιώθω καλά μαζί τους και εκείνοι με εμένα. Φεύγεις, πας στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσεις παιδαγωγικά, ενώ ήθελες, νομίζω, γυμναστική ακαδημία. Γυμνάστρια. Θέλεις να γίνεις. Το μπάσκετ σου άρεσε περισσότερο. Από τα αθλήματα, το μπάσκετ. Ναι, το μπάσκετ. Τέλος πάντων, η ζωή μας οδηγεί όμως. Μπάσκετ, εγώ γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το κατάλαβα από αυτά που διάβασα. Τέλος πάντων, ασχολείσαι με τα παιδιά. Τελειώνεις την παιδαγωγική ακαδημία. Εργάζεσαι ως δασκάλα 24 χρόνια, όπως μας είπες και πριν. Ναι. Παράλληλα, όμως, ασχολείσαι και με τη μουσική. Έρχεσαι σε μια επαφή με το ρεμπέτικο που δεν το άκουγες ως τότε. Σε μεγάλη επαφή έρχομαι. Από το 1976 που ανέβηκα Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε στέκι που παίζανε ρεμπέτικα έτσι, χωρίς μικρόφωνα, δεν έχανα τίποτα. Δεν έχανα τίποτα. Και πώς ξεκινάς έτσι, γιατί έπαιζες σε μουσικές σκηνές. Ναι. Σε κάποιους μικρούς χώρους, έτσι, ναι. Πιο παρείστικα υποθέτω. Πριν ξεκινήσω δηλαδή, είχα ένα πάρτι κάνει σπίτι μου. Τι ήμουνα τότε, μικρή, ξέρω, 22, 23, τόσο. Και έπαιζα κιθάρα, αυτά τα τραγούδια που ήξερα, κάποια ρεμπέτικα τέλος πάντων. Χασάπικα συνήθως, γιατί το ρεμπέτικο δεν το είχα και πολύ με την κιθάρα. Και συνόδευα με τη φωνή μου. Και κάποια παιδιά που φίλοι φίλων που ήρθαν στο πάρτι ξέρουν ότι ψάχναν για τραγουδίστρια, για ρεμπέτικα κάτι φίλοι τους και έτσι έγινε. Εγώ στην αρχή βέβαια ούτε να τα ακούσω και μετά Υπήρχε το μικρόβιο. Υπέκυψα. Ναι, υπήρχε. Βέβαια. Εδώ έχουμε να κάνουμε πλέον με μια κατάσταση που έχουμε το σχολείο, τα σχολεία, έτσι, τα παιδιά, σχολείο, τα δικά σου τα παιδιά μου, και τη μουσική. Και τη μουσική και έχει δηλαδή ο γιος μου πλέον και ο πρώην άντρας μου ένα αγρόκτημα με 4 στρέμματα με ζώα, μπέλια, ελιές, ποροφόρα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι μπορεί να φανταστεί ένας άνθρωπος και όλα αυτά τα έκανα μαζί. Μάλιστα. Ναι. Υπήρχε χρόνος για ύπνο καθόλου μέσα σε όλα αυτά. Ναι, 4 ώρες το 24ωρο κοιμόμουν. Εντάξει, κατάλαβα. Ναι. Οπότε προχωράμε λοιπόν και φτάνουμε κάποια στιγμή που σε μία από αυτές τις σκηνές, στη Θεσσαλονίκη αν δεν κάνω λάθος, συναντάς το Γιώργο Καζαντζή. Και γνωρίζεστε λοιπόν εκεί και από εκεί νομίζω προκύπτει και αυτό το... ναι. Η όλη μου ας πούμε εντός εισαγωγικών καριέρα. Μάλιστα. Από εκεί λοιπόν, από αυτή τη συνεργασία σε αυτή τη μουσική σκηνή, το χώρο αυτό ας τον πούμε, προκύπτουν οι Μέλισσες, οι οποίες αγαπήθηκαν τόσο πολύ το 2008 νομίζω, έτσι, αυτό το τραγούδι γράφτηκε. Το 2008 γράφτηκε. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω και κάτι που με ρώτησε μία φίλη μου. Λέει, σε παρακαλώ ρώτησε την κάτι, λέω ευχαρίστως, πες μου. Μου λέει, θα ήθελα να τη ρωτήσεις, τι πιστεύει ότι είναι, είχε αυτό το τραγούδι και το έκανε να αγαπηθεί τόσο πολύ. Είναι η ερμηνεία, λέω εγώ, είναι... Η στίχη του, είναι όλα η μαζί, του... εγώ πιστεύω, είναι Μαρία. Μαζί. Δηλαδή, πάντα είναι ο στίχος πρώτος. Αλλά έχει και κάτι ιδιαίτερο, μια περίεργη μουσική, παράξενη, που αυτό το τραγούδι στο κουπλέ, ας πούμε, δεν χορεύεται. Ναι. Και χορεύεται στο ρεφέν μόνο. Και μου το λένε και οι μουσικοί ότι αν χάσουν κάτι, κάποιο, το τέμπο τους, μπορεί να φύγει όλο το τραγούδι και να πάει άπατο, δηλαδή να μην πάει καλά. Γιατί έχει δύσκολο παίξιμο. Το 4 ξεκίνησε δισκογραφικά όμως, έτσι, με μια δουλειά με τις γυναίκες που ήταν για τις... Με τη Σωτηρία Λεωνάρδο, του Μιχάλη Νικολούδη και της Μάγδας Παπαδάκη. Ναι, είναι λοιπόν λίγα χρόνια, έτσι, λίγα χρόνια. Ναι, γι' αυτό λέω, είναι 14 χρόνια η δισκογραφία μου. Είναι αυτό που λέμε ο χρόνος είναι σχετικός τελικά. Για το τι θα κάνει κανείς και πόσο γρήγορα θα φτάσει σε κάποια πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι ήμουν και τυχαίρη. Μου δώσαν άνθρωποι πολύ και αξιόλογοι τα δώρα τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, εντάξει, αυτό κερδίζεται, δεν χαρίζεται.
νομίζω. Χαρίζεται κιόλα. Ναι, και χαρίζεται κιόλα, αλλά ναι. Κάτι πρέπει να κάνει κιόλα. Εγώ ήμουν τυχερή να τα λέμε με το όνομά του τα πράγματα. Θα μπορούσε να μην μου είχε συμβεί τίποτα αν δεν είχα πει τις μέλισσες που αυτό το τραγούδι αγαπήθηκε πριν ακόμα δισκογραφηθεί και μας το ζητούσαν όταν παίζαμε. Ναι, και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Καζαντζής είχε προβλέψει ότι αυτό το τραγούδι είχε την αίσθηση ότι θα πάει καλά. Εκείνος ήξερε όμως, ναι. Ήταν χρόνια στη δισκογραφία. Εγώ η Δόλια δεν ήξερα τίποτα. Καμιά φορά, καμιά φορά καλύτερα να μην ξέρεις. Μου άρεσε το τραγούδι, αυτό είναι γεγονός. Και μάλιστα αυτή η εκτέλεση που ακούτε είναι η πρώτη. Δηλαδή μπήκα στο στούντιο, το έγραψα και τέλειωσα αυτό. Α, όπως γινόταν παλιά. Ναι, το άκουσα 2-3 φορές σπίτι μου. Δεν γίνεται πια αυτό. Τώρα είναι προσαρμοσμένα τα πράγματα, τώρα δουλεύονται αλλιώς. Ναι, ενώ παλιά μπαίνανε, γράφανε, γεια σας. Ναι, βέβαια και δεν υπήρχε περιθώριο λάθους. Γιατί το κερί για να γραφτεί δεν υπαρκούσε, οπότε στο τέλος αν δεις πολλά τραγούδια από τα παλιά ρεμπέτικα λαϊκά, στο τέλος αυξάνει ο ρυθμός, δηλαδή είναι πιο γρήγορο, γίνονται πιο γρήγορα, γιατί τους έλεγαν γρήγορα, γρήγορα, τελειώνει το κερί. Από όλες έτσι, αυτές τις προσωπικές δουλειές, από τις συναυλίες, τις συμμετοχές σου, αφιερώματα, όπως το Μητροπάνω κλπ. Έχεις κάνει τέλος πάντων μια πορεία, παρόλο που δεν είναι πολλά τα χρόνια, σημαντική όμως. Αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή, έτσι, αν σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, ότι είσαι ένας χορτασμένος άνθρωπος στο κομμάτι αυτό, ή υπάρχουν και αρκετά πράγματα ακόμα που θέλεις να κάνεις πάνω στη μουσική? Θέλω να κάνω πράγματα και άλλα. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι... θεωρώ καταρχήν πανευτυχίες που έχω συμπράξει με όλους τους μεγάλους συναδέλφους και συνθέτες και στιχουργούς και σε αφιερώματα, και πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό για μένα να τους γνωρίσω όλους αυτούς, γιατί πήγαινα με δέος και τους έβλεπα στις συναυλίες τους, δεν τους ήξερα, δεν με ξέραν, και τώρα είμαστε συνάδελφοι ισότιμοι, συνυπάρχουμε. Αλλά νομίζω ότι δεν σταματάει η ζωή. Όσο αντέχω ακόμα, εντάξει, θα κάνω πράγματα. Ωραία, καλό και για μας αυτό, να περιμένουμε πάντα να ακούσουμε. Με γνώμονα πάντα βέβαια το καλό τραγούδι αυτό. Ναι, αυτό που τουλάχιστον έχεις δείξει ως τώρα. Ναι, ναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Είναι αυτό μονόδρομος αυτό. Αυτό μου δίνει έτσι και αυτό που είπες τώρα, πώς να το πω, το βήμα να σε ρωτήσω, το κριτήριό σου, ας πούμε, σε κάτι που θα σου προταθεί να ερμηνεύσεις. Τι είναι, θέλεις, ας πούμε, σε κάποιο κομμάτι σου να σε αγγίξει, να σου θυμίσει κάτι από τα βιώματά σου, να σε κάνει να συγκινηθεί? Δεν μπορείς, απλά το κάνεις δικό σου ένα τραγούδι όταν ο στίχος είναι καλός και έχει αρχή, μέση, τέλος, και εν πάση περιπτώσει εκπέμπει και ένα μήνυμα. Γιατί δεν είναι να πούμε μόνο τραγούδια αγάπης και έρωτα, έτσι, υπάρχουν κοινωνικά θέματα που πρέπει να αγγίξουμε, έτσι, πολιτικά θέματα που πρέπει να αγγίξουμε. Βλέπουμε τι κυκλοφορεί γύρω μας, τι βιώνουμε όλοι οι Έλληνες, τι βιώνουμε όλοι, οπότε νομίζω ότι είναι πρόταγμα αυτό να είναι καλός ο στίχος σε ένα τραγούδι. Και η μουσική, υποθέτω, έτσι. Προφανώς, αλλά πρώτα είναι ο στίχος. Δηλαδή φαντάσου την καλύτερη μουσική με ένα στίχο άσχετο. Ναι, θα αλλάξω σταθμό, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, οπότε είμαι βέβαιο ότι θα έχεις απορρίψει και κάποια πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα που έχουν προταθεί. Γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που είναι φιλόδοξοι και θέλουν και εμένα να λέω ένα τραγούδι στο δίσκο τους. Αλλά αν εμένα δεν μου αρέσει, τι να το πω, δεν θα μπορέσω να το στηρίξω αυτό το τραγούδι. Οπότε τους λέω, παιδιά, δώστε το κάπου αλλού. Εγώ δεν μπορώ. Ναι. Δεν είναι για μένα αυτό. Σε κάποια συνέντευξη που είχες δώσει, είχες πει ότι είσαι ένας άνθρωπος που συνυπάρχει εύκολα με τους άλλους, ναι, γιατί ποτέ δεν διεκδικείς τίποτα. Όχι, δεν είμαι καθόλου ανταγωνιστική, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο χώρο που κινούμαστε όλοι. Δεν χρειάζονται ανταγωνισμοί. Είμαστε συνάδελφοι, μοιραζόμαστε. Τώρα το να πει και κάποιος και δύο παραπάνω τραγούδια, τι έγινε δηλαδή αυτό, εκείνο το μέλημα, αυτό είναι? Εντάξει, ναι, το κατανοώ αυτό που λες, δεν το βλέπουν, ναι, βέβαια όλοι έτσι. Είναι ένας χώρος που έχει έντονο ανταγωνισμό, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Υπάρχει και η ματαιοδοξία πέρα από τη φιλοδοξία, ναι, και ενδεχομένως προκύπτουν διάφορα. Ναι. Αλλά δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα, εγώ αυτό λέω. Ναι, ακριβώς. Είσαι μια αισιόδοξη φύση ανθρώπου. Γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, ναι. Εκεί που σηκώνουν τα χέρια ψηλά είναι στις αρρώστιες, στις σοβαρές. Όχι σε μένα, στους άλλους. Στους ανθρώπους του περιβάλλοντος. Ναι. Προσωπικούς φόβους έχεις όμως, κάτι έτσι που... Όχι ιδιαίτερα. Όχι. Αν είχα φόβους δεν θα κάπνιζα τόσο πολύ. Ναι. Γι' αυτό.
έτσι το βάζει. Εντάξει, όμως είσαι ένας άνθρωπος που μποέ με την καλή έννοια. Δηλαδή, του αρέσει η καλή ζωή, το φαγητό, να βγει έξω με φίλους, να πιει το ποτάκι του. Ναι, μου αρέσουν. Ναι, εντάξει, αυτό βγαίνει πάντως. Ναι. Όπως συνηθίζουν να λένε ότι περνάμε καλά και αυτό βγαίνει. Πάντως, εγώ στη συναυλία που ήρθα, είδα έναν άνθρωπο που του αρέσει η ωραία ζωή, έτσι, καλή ζωή. Και που είναι ευτυχής με αυτό που κάνει. Με απλά πράγματα. Δεν χρειάζομαι εγώ φοβερά πράγματα για να διασκεδάσω ή να περάσω καλά. Και επίσης πρόσεξα ότι είσαι και πειραχτήρι. Δηλαδή, πείραζε τους μουσικούς σου. Α, καλά. Όλοι μας πειραζόμαστε μεταξύ μας. Είναι κατάκτηση αυτό για μας. Ναι, εντάξει. Γιατί παίζουμε χρόνια μαζί και είμαστε οικογένεια και αυτό είναι πολύ όμορφο. Υπάρχει χιούμορ λοιπόν. Το χιούμορ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Χωρίς χιούμορ δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Τίποτα όμως. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Ό,τι παίρνουμε πολύ σοβαρά μας γυρνάει κάπως στη ζωή. Έτσι είναι. Με τους ανθρώπους δένεσαι, με τους μουσικούς σου, με τα παιδιά που είχες στο σχολείο. Πάρα πολύ. Δηλαδή σε βαθμό κακουργήματος. Τόσο πολύ δένομαι. Ναι. Δεν μ' αρέσει να αδικώ κανέναν και εισπράττω και το ίδιο βέβαια από τους συναδέλφους μου μουσικούς. Γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικά πλάσματα και κατανόησαν και μένα και εγώ κατανοώ αυτούς και έτσι προχωράμε και πορευόμαστε. Ωραία. Από αυτές όλες τις εμφανίσεις που έχεις κάνει κατά καιρούς, τις συναυλίες σου κλπ, θυμάσαι κάποια στιγμή που να έχεις αντιμετωπίσει ένα δύσκολο κοινό έτσι άκαμπτο λιγάκι, που να μην συμμετείχε, που να μην πέρασε αυτό το δικό σου κομμάτι κάτω στον κόσμο? Ναι, έχει συμβεί αυτό. Έχει συμβεί. Μου έχει συμβεί μάλιστα και να τραγουδάνε άλλο τραγούδι από κάτω. Εγώ να λέω. Μάλιστα. Ναι. Οπότε να υποθέσω ότι πάλι με χιούμορ το διαχειρίστηκες. Βέβαια, μα δεν μαλώνω με τον κόσμο. Για μα όχι, δεν έχει και νόημα νομίζω. Κανένα. Δεν μπορείς να πείσεις κανέναν δια της βίας. Κανέναν όμως. Οι αλλαγές, έτσι, οι ανατροπές, ας πούμε, το ρίσκο σε φοβίζει στη ζωή σου ή σε φοβίζει περισσότερο το να έχεις μια επαναλαμβανόμενη καθημερινότητα, μια ρουτίνα, μια στάσιμη κατάσταση? Μ' αρέσει η ρουτίνα, αλλά ταυτόχρονα μου αρέσουν και οι αλλαγές. Δηλαδή κάποια στιγμή για να μην καταντήσει αβίωτη η ρουτίνα πρέπει να κάνεις αλλαγές, δεν γίνεται. Ναι, καλά είπα εγώ στην αρχή ότι είσαι ένας άνθρωπος γεμάτος αντιθέσεις. Είμαι. Ναι. Λοιπόν, θυμήθηκα τώρα και κάτι έτσι που έχει ενδιαφέρον. Κάποτε ρώτησαν τον Ιάκωβο Καμπανέλη, εδώ το δικό μας, ξέρεις, το θεατρικό συγγραφέα κλπ. Σε μια συνέντευξη, την άποψή του για το ποιος είναι καλλιτέχνης, ποιον θα χαρακτήριζε εκείνος καλλιτέχνη. Εκείνος λοιπόν θυμήθηκε μια μικρή ιστορία που είχε πάει με κάποιους φίλους του σε ένα βουνό και κάποιος βοσκός εκεί τους κέρασε κάποιο τυρί που έφτιαχνε ο ίδιος. Πάρα πολύ ωραίο τυρί ομολογουμένως. Και του έλεγαν, μα τι νόστιμο που είναι και αυτά, και έλεγε ο καημένος αυτός, όχι, καθόλου δεν μ' αρέσει τώρα, γιατί παλιά, τώρα μας αναγκάζουν να χρησιμοποιούμε κάποια πράγματα που δεν μας αρέσουν, και παλιά το έκανα ακόμα πιο ωραία. και λέει λοιπόν ο Καμπανέλης στη δημοσιογράφη του ρώτησε, λέει, αυτός είναι καλλιτέχνης, αυτός που αυτό που κάνει, δημιουργεί. Ακόμα και αν φτιάχνει ένα τυρί, το φτιάχνει με την ψυχή του και το αγαπάει. Έτσι. Εσύ τι λες γι' αυτό, συμφωνείς? Βεβαίως, απολύτως. 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 Άρα λοιπόν ο καλλιτέχνης για σένα είναι αυτός που είναι αληθινός και που κάνει αυτό που κάνει με πραγματική αγάπη, χωρίς να σκέφτεται άλλα πράγματα. Εντάξει, υπάρχει και σίγουρα και το κομμάτι του βιοπορίζομαι από πίσω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι μπροστά το κομμάτι της τέχνης, ας πούμε, και το ότι εκφράζομαι μέσα από αυτό. Ναι. Μάλιστα. Για πες μου τώρα για το ότι έχεις έρθει δύο συνεχόμενες χρονιές στην Άξο. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Άξο. Ο χώρος εκεί, υποθέτω ότι για να έρθεις δύο χρονιές. Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ ο πύργος. Και μένω εκεί όταν έρχομαι. Ναι, το ξέρω αυτό, το γνωρίζω. Ο Μάριος και ο Στέλιος είναι θαυμάσια παιδιά. Μ' αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή. Νιώθω στα σπίτι μου, σαν να είμαι στο σπίτι μου έτσι. Και δεν ξέρω αν θα το πρόσεξε σίγουρα ότι και ο κόσμος που έρχεται εκεί και παρακολουθεί τις συναυλίες είναι ένα κοινό κάπως εκπαιδευμένο και διαφορετικό. Μοιημένοι άνθρωποι, εντελώς, απολύτως μοιημένοι. Δεν μπαίνει τυχαίος άνθρωπος. Και γι' αυτό και είναι και ήσυχοι εκεί που πρέπει, συμμετέχουν εκεί που πρέπει επίσης. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι, νομίζω ότι είναι μεγάλη ευτυχία αυτή για ένα καλλιτέχνη να παίζει σε χώρους που κατανοεί ο κόσμος, γιατί πήγε εκεί και τι πήγε να ακούσει. Ναι. Δεν υπάρχουν πολλοί χώροι τέτοιοι. Όχι επειδή είναι πύργος, αλλά δεν υπάρχουν χώροι τέτοιοι που να πάνε τόσο πραγματικά ψαγμένοι άνθρωποι. Οπότε ας κλείσουμε λοιπόν εδώ αυτή την πολύ ωραία κουβέντα μας. Δεν ξέρω αν θα ήθελες κάτι άλλο να μας πεις. Τίποτα, να ευχηθώ να έχετε υγεία, να
αγαπάτε και να αγαπιέστε και να όλοι μαζί να ανταμώνουμε και να ανταλλάσσουμε με τις ψυχές μας, τα μάτια μας. Έτσι, να δίνουμε... Και να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε. Ωραίο. Ναι. Ναι. Και να αγαπάμε πραγματικά, γιατί η αγάπη είναι η ισχυρότερη αυτό πραγματικά ακριβώς. δύναμη που έτσι, όλα τα γιατρεύει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Φωτεινή, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Εγώ, καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Και θα τα ξαναπούμε, ελπίζω, και από κοντά. Χαιρετίσματα και στο νησί.